Είναι η εκπομπή στις γειτονίες της Αθήνας. Μια εκπομπή που ασχολείται κυρίως με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Εμείς, σκοπός μας είναι να δώσουμε το βήμα σε όλες τις ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, ώστε να ακουστούν οι απόψεις τους. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις ομάδες της Β κατηγορίας. Την Αθλητική Ένωση Περιστερίου με τον προπονητή της Γιάννη Σκαρπέλη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τους Λύκους Χαϊδαρίου με τον τεχνικό διευθυντή Χρήστο Σημαντήρα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δασό. Καλησπέρα. Και τον Γκυζιακό με τον Γενικό Αρχηγό Δημήτρη Καβαδία. Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε, όπως όλοι γνωρίζουμε, την πρόωρη διακοπή των πρωταθλημάτων, την 22η αγωνιστική, όπου βρήκε την Αθλητική Ένωση Περιστερίου, η οποία μετέχει στον πρώτο όμιλο Β κατηγορίας, στη 14η θέση, κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Τους Λύκους Χαϊδαρίου στη 12η θέση, μετέχουν βέβαια στον ίδιο όμιλο με την Αθλητική Ένωση Περιστερίου, και τον Κυζιακό, ο οποίος μετέχει στον δεύτερο όμιλο, στην 14η θέση, κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη. Γιάννη, πρώτον, την άποψή σου για την πρόωρη διακοπή των πρωταθλημάτων. Αν συμφωνείς με τη διακοπή ή έπρεπε να γίνουν οι εναπομείναντες 8 αγωνιστικές. Εντάξει, το σημαντικότερο είναι η υγεία όλων. Για μένα έπρεπε να διακοπεί, εφόσον είναι έτσι η κατάσταση στο όλο τον κόσμο. Έπρεπε να γίνει η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Το πιο σημαντικό για όλους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι η υγεία. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τι αποφάσεις θα πάρθουν για τη συνέχεια των ομάδων. Τώρα, για εμάς είναι να είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Είμαστε στην τρίτη θέση από το τέλος, στην οποία πιστεύω κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ίσως ξεπερνάγαμε. Είχαμε πολλές πιθανότητες να ξεπεράσουμε τις από πάνω ομάδες ή μια από πάνω ομάδα που ήταν ο στόχος μας. Αλλά το σημαντικότερο είναι το τι θα γίνουν τώρα, τι αποφάσεις θα ληφθούν. Μάλιστα. Δημήτρη, ο Κυζιακός είναι στην ίδια θέση με την Αθλητική Ένωση Περιστερίου, δηλαδή σε κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού και μέναν 8 αγωνιστικές. Εάν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, μπορούσες δηλαδή να τα καταφέρεις και να παραμείνεις στην κατηγορία? Τώρα άκουσε να δεις, όλα αυτά που μιλάμε είναι υποθετικά. Εμείς ήμασταν σε μια καλή κατάσταση αγωνιστική. Είχαμε 6 αγωνιστικές αίτητοι και μάλιστα με τις πρωτοπόρες ομάδες. Θεωρητικά ήμασταν ήταν σε φορμαρισμένη ομάδα, σε καλό mood. Θεωρούμε ότι μπορούσαμε ήμασταν ένα 70% ότι θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια θέση να μην κινδυνεύσουμε. Όλα αυτά όμως είναι θεωρητικά. Και επειδή περνάμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο, έτσι μια πανδημία, ασφαλώς και πολύ σωστά έπραξε η ΕΠΣΑ και σταμάτησε το πρωτάθλημα. Περιμένουμε όλοι να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρει. Θα τις σεβαστούμε, τουλάχιστον εμείς σαν Κυριακός θα τις σεβαστούμε. Οφείλουμε να σεβαστούμε όποια απόφαση και να είναι. Από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι, ότι οι ομάδες πρέπει να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός αν δεν ξέρεις σε ποια κατηγορία θα μετέχεις του χρόνου. Και είμαστε σε αναμονή να αποφάσουν. Ο λιγότερο αγχωμένος της παρέας, Χρήστο, αν και νεοφώτιστος στη Β κατηγορία, κατάφερες τουλάχιστον με τη διακοπή να έχεις ξεφύγει τον κίνδυνο. Εγώ, Τάσο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Καβαδία ότι όλα είναι στη θεωρία.
Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν θα σωνόμουν ή αν θα έπεφτα. Μιλήσω προσωπικά για τη δική μου ομάδα. Μιλάμε για τη θέση που έχεις τώρα, όπως είναι η βαθμολογία. Εγώ έκανα ένα κακό ξεκίνημα φέτος, αλλά μετά την έκτη αγωνιστική, επειδή εσύ παρακολουθείς το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θα δεις ότι ανέβηκα τη ζώνη και δεν ξανά έπεσα κατά τη ζώνη. Έχω μια ομάδα νεοφώτιστη, πολύ νεαρή ηλικία από προσφερειτές, πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικία, καινούρια ομάδα, έτσι. Το σημειώνω αυτό και το ξέρεις αυτό εσύ Τάσο προσωπικά. Μπορώ να πω ότι έκανα ένα καλό πρωτάθλημα με τα δεδομένα και από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων και από άποψη ρόστερ. Είχαμε πολλές ατυχίες, δύο χειρουργία, δυστυχώς. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να σεβαστούμε ό,τι πει η Ένωση που με βρίσκει και εμένα συμφωνώ ότι έπρεπε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι θέμα υγείας, είναι πανδημία, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Και όπως είπε και ο κύριος Καβαδίας, οφείλουμε να σεβαστούμε την όποια απόφαση και το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει για να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εγώ σίγουρα θα είμαι στη Β' κατηγορία. Ήδη έχω ξεκινήσει τον προγραμματισμό μου, αλλά τώρα ομάδες όπως τώρα η Άπερστερή, ο φίλος μου Γιάννης ή ο κύριος Καβαδίας, που ακόμα δεν γνωρίζουν αν θα αγωνίζονται στη Β' ή στη Γ', πρέπει να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Γιάννη, η φετινή πορεία, τι πήγε στραβά φέτος, είστε νεοφώτης αν δεν κάνω λάθος. Νεοφώτης και είμαστε, ναι. Εμείς είχαμε αρκετούς τραυματισμούς φέτος, είχαμε δύο χιαστούς, είχαμε παίχτες οι οποίοι μπήκανε φαντάρι και είχαμε και ένα πρόβλημα το οποίο παίζαμε Σάββατο, οπότε παίζαμε Σάββατο, λείπανε αρκετοί παίχτες. Βέβαια, κατά βάση, είχαμε κάνει καλά παιχνίδια. Λίγο μας έλειπε τον γκολ, λίγο κάτι άλλο, αλλά δεν πιστεύω ότι αν ήμασταν πλήρης θα είχαμε κάποιο θέμα. Τώρα είχαμε κάποιες επιστροφές, όπως και να το κάνουμε λίγο πριν γίνει η διακοπή το πρωτάθλημα και είχαμε πάρει μία νίκη και είχαμε κάνει μία ήττα με μία πολύ καλή ομάδα που ήταν η Δόξα Βίρωνα, που είναι στις πρώτες θέσεις. Τώρα, στραβά δεν πιστεύω ότι πήγε κάτι. Έτσι όπως είχαμε φτιάξει την ομάδα με τις δυνατότητες τις οποίες είχαμε, το budget αυτό που είχαμε, είχαμε φτιάξει ένα αξιόλογο πιστεύω σύνολο και ήμασταν σε όλα τα παιχνίδια, τα διεκδικούσαμε όλα τα παιχνίδια. Είτε την νίκη, ήμασταν κοντά. Δεν χάναμε σε λεπτομέρειες. Δεν χάσαμε κανένα παιχνίδι πολύ εύκολα. Ναι. Δημήτρη, τι έφταιξε φέτος και ο Κυζιακός δεν είχε έτσι την επιθυμητή πορεία για εσάς? Καταρχήν, ο Κυζιακός είναι μια ομάδα που διαχρονικά, τελευταία τουλάχιστον χρόνια, δεν παίζει με budget, δεν έχει χρήματα να αποκτήσει ποδοσφαιριστές όπως άλλες ομάδες κτλ. Οπότε, δεν μπορώ να πω ότι μας έφταιξε κάτι, εκτός από τους τραυματισμούς που είπε και ο Γιάννης. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς σοβαρούς. Όπως καταλαβαίνετε, μια ομάδα που δεν έχει μεγάλο μπάτζετ, δεν έχει περιθώρια να έχει πολλούς ποδοσφαιριστές εισάξιους. Οπότε ένας ή δύο ποδοσφαιριστές να σου τραυματιστούν, δεν μπορείς να αντικαταστήσεις με εισάξιους ποδοσφαιριστές. Κάναμε μια προσπάθεια το Δεκέμβριο, φέραμε δύο τρία παιδιά τα οποία βοηθήσανε και είχε μια ανάκαμψη η ομάδα, που εκεί πέρα προσπαθήσαμε να προωθήσουμε κάποια νέα παιδιά. Αυτό είναι το τίμημα όλων των ομάδων που κάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Έτσι, το ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο. Θέλω να πιστεύω ότι με την προσθήκη που κάναμε το Δεκέμβριο, η ομάδα δεν θα είχε πρόβλημα. Θεωρητικά πάντα αυτά, έτσι. Αλλά δεν θα είχε πρόβλημα. Είχε μια ανάκαμψη. Οπωσδήποτε, όταν έχεις μια χρονιά στην ομάδα σου νέα παιδιά, χωρίς εμπειρίες πολλές, λογικό είναι αυτά τα παιδιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν αμέσως. Θέλουν δίπλα τους 2-3 παιδιά, τα οποία είναι έμπειρα, ενδεχομένως και παραπάνω αν έχεις δυνατότητα. Το ξέραμε να αρχίσει, θα είναι δύσκολα. Αλλά δυστυχώς αργήσαμε να πάμε μπροστά. Τώρα, από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, ό,τι απόφαση και να πάρθει, εμείς θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε την ομάδα
να παραμείνει ο κορμός βασικό, πολύ βασικό, θεωρώ για όλες τις ομάδες, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια την επόμενη χρονιά σε όποια κατηγορία και αν βρισκόμαστε. Περικλή Παπαζαφυρόπουλο. Δεν σ' άκουσα, με συγχωρείς. Για τον coach λέω, για τον Περικλή, το Παπαζαφυρόπουλο. Περικλής έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έτσι, ο άνθρωπος από την ημέρα που ήρθε έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για καταθέσει ψυχή. Έχει μεγάλο ποσοστό στην ανάκαμψη της πορείας της ομάδας. Τον ευχαριστούμε. Δεν τον ήξερα. Είχα πολύ καλές συστάσεις, δεν τον ήξερα. Έχω πολύ καλή άποψη για αυτόν. Και δυστυχώς έτυχε αυτή η διακοπή και δεν μπόρεσε να δείξει, να τελειώσει το έργο του. Είμαι σίγουρος ότι ο Περικλής μέχρι το τέλος θα το πάλευε. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αγωνιστής, είναι παλιός ποδοσφαιριστής, είναι γνώστης του ποδοσφαίρου και έχουν εδώ τις καλές εντυπώσεις. Χρήστο, νιώθεις δικαιωμένος που πήγες στο Χαϊδάρι. Θέλω να πω, το Χαϊδάρι αγκάλιασε την ομάδα. Ενώ ο Δήμος, οι φίλαθλοι του Χαϊδαρίου. Τάσο, δεν έχω παράπονο. Πώς νιώθεις? Δεν έχω μετανιώσει, όχι, δεν έχω μετανιώσει. Έχω μια γλυκόπικρη γεύση της αλλαγής του ονόματος, επειδή όπως γνωρίζεις εσύ έγινε μια μετονομασία από Κρόνο σε Γάλλιο σε Λίκη Χαϊδαρίου. Σαν Κρόνο σε Γάλλιο είχε μια πολύ μεγάλη πορεία στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, αλλά και πολύ πιο παλιά υπήρχε αυτή η ομάδα σαν Κρότος, άμα μπεις και το δεις θα το καταλάβεις. Αλλά από εκεί και πέρα, ερχόμενο στο Χαϊδάρι, είχαμε μόνο ανωδική πορεία σε ό,τι έχει να κάνει, σε αύξηση των παιδιών της Ακαδημίας, σε ποιοτικότερους χώρους προπόνησης, σε περισσότερο κόσμο. Μας αγκάλιασε ο κόσμος. Οφείλω να σου πω ότι ερχόντουσαν και μας έβλεπαν άτομα και του Χαϊδαρίου που έχουμε άριστες σχέσεις και μεγαλύτερης ηλικίας. Και δεν το έχω μετανιώσει σε καμία των περιπτώσεων, Τάσο μου. Πίστεψέ με, προς το καλό έγινε αυτή η αλλαγή και νομίζω ότι το είδες. Ανέβηκε η ομάδα ξεκούραστα πέρσι, είχε μια καταπληκτική πορεία και φέτος η πορεία μας, μιας και αναφερθήκαμε στις πορείες, θα σου πω και εγώ ότι τη θεωρώ άκρως πετυχημένη με όλα τα προβλήματα, όπως και ο φίλος μου Γιάννης, όπως και ο κύριος Καβαδίας. Τα Σάββατα σε εμάς στη Β' κατηγορία είναι μια μέρα εγκληματική. Μου λείπανε από 3 έως 5 άτομα. Κατεβαίναμε κάθε Σάββατο χωρίς την ίδια εντεκάδα. Είναι γνωστά τα προβλήματα. Ερασιτέχνες είναι, δεν μπορούν να αφήσουν τη δουλειά τους. Δεν πληρωνόντουσαν ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι ούτε ο Κυζιακός ούτε ο Περιστέριου πλήρωνε ποδοσφαιριστές. Έτσι και εμείς επιλέξαμε αυτή την πορεία να χαράξουμε φέτος. Και παρόλο που μπήκανε παιδιά ακόμα και 15 χρονών και παίξανε, δικαιωθήκαμε, τους δώσαμε αυτά τα λεπτά συμμετοχής, κάποια την αρπάξανε, παίζανε βασική τα τελευταία παιχνίδια, το έδειξε και η πορεία μας στο δεύτερο γύρο, κάναμε 3 νίκες στο δεύτερο γύρο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με καλές ομάδες, να μην αναφέρω, δεν θέλω να αναφερθώ, κάναμε κάποια άσχημα παιχνίδια, αλλά αυτό δεν μας πτωούσε, δεν είχαμε, στόχος μας δεν ήταν η πρώτη πεντάδα, κακά τα ψέματα. Οπότε κάποιες ήττες ήταν προγραμματισμένες. Δηλαδή, το Ξαβήρωνα δεν έχασα, ήρθα 1-1. Το θυμάσαι, Τάσο, είχες έρθει στο παιχνίδι αυτό και έπρεπε να κερδίσω. Άταλο, έχασα αξιοπρεπέστατα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές μου, από τα πιτσιρίκια και πόσο μάλλον τα πιτσιρίκια που έρχονται από τις ακαδημίες μας, έτσι. Και ήμουνα προσωπικά εγώ προπονητής τους τα τελευταία 7-8 χρόνια. Οπότε, μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι. Ωραία. Γιάννη, πώς τον είδες έτσι τον πρώτο όμιλο στον οποίο μετέχεις φέτος? Ήταν δύσκολος όμιλος, δίκαια, πρώτη είναι αυτή που είναι τώρα? Πώς είδες γενικά τον όμιλο της ομάδας? Εγώ θα έλεγα δεν υπάρχει δύσκολος, εύκολος όμιλος. Όλες οι ομάδες έτσι όπως γίνεται η κλήρωση πάνω κάτω έχουν την ίδια δυσκολία. Για μένα η καλύτερη ομάδα σίγουρα ήταν ο Άταλος. Είχε φανταστικούς παίκτες, πολύ... Ήταν πολύ οργανωμένη, είχε ωραίο τακτικό πλάνο. Βέβαια, είχε άλλαξει 3 προπονητές, το οποίο ίσως έκανε, ίσως στην αρχή μπορούσαν να βγουν και πιο εύκολα πρώτοι.
Ο Βίρονα ήταν πολύ καλή ομάδα και αυτή, οργανωμένη. Εμείς παίξαμε και με τον Άταλο παίξαμε ένα παιχνίδι, δεν προλάβαμε να παίξουμε δύο. Με τον Βίρονα που παίξαμε, μπορεί το σκορ να ήταν μεγάλο, αλλά χάσαμε σε λεπτομέρειες. Λόγω δεν είχαμε εμπειρία στις κατηγορίες, παίξαμε και την πρώτη αγωνιστική. Η Δόξα είναι πολύ καλή ομάδα, η Δόξα και το Χαλάνδρι θα έλεγα. Χάσαμε δύσκολα, τη Δόξα το ένα παιχνίδι την κερδίσαμε στην έδρα μας. Ήταν ένας καλός όμιλος, όπως και η Αλσούπολη και ο Φίνικας έχουν πολύ αξιόλογες ομάδες. Αλλά γενικά πιστεύω οι υπόλοιπες ήμασταν κοντά. Ας πούμε στον όμιλό μας από τη 10η θέση και κάτω ήμασταν κοντά όλες οι ομάδες. Βέβαια και υπήρχαν ομάδες και μικρές ηλικίες όπως ήταν και η Λύκη και ο Άρης Κολαργού που παίξανε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Από την 8η θέση θα έλεγα Γιάννη και κάτω ήμασταν. Πολύ πιθανό, ναι, από την 8η. Ναι, ήταν και... Εντάξει, ήταν ο Εθνικός Αστέρας, μου φαίνεται ένα. Το Αστέρα και από τον Άρχο Λαργού και κάτω. Ναι, ήμασταν κοντά όλοι. Ας πούμε, μέχρι και η Ηράπολη που ήταν από κάτω μας είχε 17 βαθμούς, εμείς είχαμε 18 και η μεταμόρφωση ήταν στους 20 βαθμούς. Η Λύκη ήταν 22 από όσο θυμάμαι. Ήμασταν όλοι πολύ κοντά. Δηλαδή, ήμασταν μια ανάσα όλοι από... 2, 23, 25. Ναι, μέχρι 26 ήταν μου φαίνεται ο Άρης Κολαργού. Ναι. Ήμασταν ανταγωνιστικοί όλοι, ήμασταν κοντά. Δηλαδή, οι δυνατότητες όλων των ομάδων ήταν κοντά. Μια καλύτερη μέρα άλλης ομάδας έπαιρνε το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ήταν, ειδικά η πρώτη ομάδα, πιστεύω ίσως ήταν και από τις καλύτερες από τις β' κατηγορίας. Δηλαδή, οι πρώτες 4-5 ομάδες που υπήρχαν στον όμιλό μας ήταν πολύ δυνατές. Σίγουρα ο Άταλος για μένα έκανε τη διαφορά. Δημήτρη, εσύ από την πλευρά σου, ο δεύτερος όμιλος, πώς ήταν κατά τη δική σου γνώμη? Δεν ξέρω αν είδες και παρακολούθησες καθόλου κάποια παιχνίδια από τον πρώτο όμιλο. Αν έχεις δει καθόλου την Αθλητική Ένωση Περιστερίου ή τους Λύκους δηλαδή. Την Ένωση Περιστερίου την ξέρω μόνο από ένα φιλικό που κάναμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Εμένα μου φάνηκε πολύ καλή ομάδα, έτσι, με μικρό μεσόρο ηλικίας παιχτών. Μου άρεσε το σκεπτικό τους, γιατί έχω μιλήσει με έναν και με τον Σωτήρη το Ρίζο, που ξέρει, είναι περιστεριώτης, ξέρει την ομάδα. Μου άρεσε το σκεπτικό τους ότι δεν θέλουν για αυτοί να πληρώνουν ποδοσφαιριστές, θέλουν όσο μπορούν να παίζουν με παιδιά της περιοχής και όσο δυνατόν μικρότερα. Μου έκανε εντύπωση να σου πω αυτή η ομάδα. Τώρα που είχε πέρα δεν έχω παρακολουθήσει άλλα παιχνίδια. Όσον αφορά τον όμιλο το δικό μας, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν ξαναπέσει τόσο δύσκολο όμιλο. Ήταν πολλές οι καλές ομάδες. Αν με ρωτάτε ποια ομάδα μου έκανε εντύπωση, θα σου πω ο Μικρασιατικός. Ήταν αυτό που χαίρεσαι να βλέπεις. Παιδιά από επιλεγμένα από την Ακαδημία της ομάδας, γρήγορο ποδόσφαιρο, σύγχρονο ποδόσφαιρο, σύγχρονος τρόπος σκέψης, με εντυπωσίαση, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα το Ήλιο είναι μια ομάδα η οποία παραδοσιακά είναι έμπειρη, έχει πέσει πέρσι από την Α κατηγορία. Ελπίδα Αργύρων, καλή ομάδα για αυτή. Και από τη μέση και κάτω, και αυτές πολύ καλές. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω πέσει σε τόσο καλό όμιλο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν ξέρω, Αστέρα Ζωγράφου. Εντυπωσιακός και Αστέρα Ζωγράφου. Κοίταξε, αυτές οι ομάδες, ο Μικρασιατικός, Αστέρας Ζωγράφου, Ελπίδα Αγίων Αργύρων, Ήλιο, Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, είναι ομάδες οι οποίες πέσανε σύγχρονο ποδόσφαιρο, μικρό μεσόρο ηλικίας, με εντυπωσιάσανε. Άρα είναι δίκαια στις πρώτες θέσεις, Δημήτρη. Ναι, δεν το συζητάξαμε. Στο ποδόσφαιρο, θα σου πω την προσωπική μου άποψη, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αδικία. Αδικία θα υπάρξει μια αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Στις 22 αγωνιστικές δεν μπορεί να υπάρξει 22 φορές αδικία. Δίκαια είναι. Βέβαια δίκαια είναι. Και όπως και δίκαια, είμαστε και εμείς σε αυτή τη θέση που είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι ούτε η διαιτησία μου φταίει, ούτε ο αντίπαλος μου φταίει. Εγκληματίσαμε σε κάποια παιχνίδια. Δεν πήραμε τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρουμε. Πήραμε αργά. Η ομάδα είχε δυνατότητες. Πήρα αργά μπροστά. Αλλά δεν μου φταίει κάποιος.
Δεν υπάρχει αδικία. Δίκαια είναι όλα, όλα θεωρώ ότι είναι δίκαια. Μπράβο σου κιόλας που το λες. Ναι. Χρήστο, πώς είδες εσύ την Αθλητική Ένωση Περιστερίου? Και αν η άποψή σου, μια που είναι και ο Γιάννης ο Σκαρπέλης. Εγώ με το φίλο μου τον Γιάννη παίξαμε και τα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι... Γι' αυτό ρώτησα πρώτα εσένα και μετά θα πάω. Στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο φίλος μου Γιάννη, στο πρώτο παιχνίδι το 1-1 θεωρώ ότι αδικούσε λίγο την ομάδα μου. Τώρα στο δεύτερο γύρο έχασα 2-0 από τον Γιάννη. Είχε ένα δεύτερο ημίχρονο πιο παθιασμένο από μένα. Δίκαια πήρε την νίκη από μένα. Δεν άξιζα κάτι παραπάνω στο μεταξύ μας παιχνίδι. Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Αν και στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε πολύ παθιασμένα. Φάνηκε ότι το θέλανε πολύ περισσότερο από εμάς. Όχι ότι δεν το είχαμε ανάγκη εμείς, απλά φανήκαν ότι το θέλανε περισσότερο τα παιδιά του Γιάννη και δίκαια μας κερδίσανε. Δεν το συζητάμε αυτό. Και όπως είπε και ο κύριος Καβαδίας που έχει δει την Νέα Περιστερίου, με νεαρούς ποδοσφαιριστές, όλες οι ομάδες που κειμενόμαστε από την 8η θέση και κάτω, κακά τα ψέματα, Γιάννη, δεν μπορούμε να έχουμε ρόστερ οικονομικό, δεν μπορούμε να έχουμε να πληρώνουμε ποδοσφαιριστές. Και για μένα είναι και το καλύτερο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για επαγγελματικό. Μιλάμε για παιδιά που έχουν τις δουλειές τους. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι καλύτερο για μια ομάδα να έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία, αν είναι εφικτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ωραία, και έχασε την κατηγορία και έπεσε. Θα ανέβει την επόμενη χρονιά. Δεν έγινε κάτι. Είναι περισσότερο το καλό όταν αναδεικνύει νεαρούς ποδοσφαιριστές από το να μείνει σε μια κατηγορία και να είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Και θυμάσαι, Τάσο, που σου είχα πει ότι ακόμα και να έπεφτα, αν δεν άξιζα να σωθώ, έπεφτα. Δεν είχα να πω κάτι άλλο. Όπως και πέρσι είχα την καλύτερη ομάδα, έπαιζα το καλύτερο ποδόσφαιρο και γι' αυτό και ανέβηκα. Μακράν την καλύτερη ομάδα. Το ίδιο σου λέω και φέτος, ότι αν δεν άξιζα, σε έπεφτα. Γιάννη. Για τους λύκους. Για άποψή σου για τους λύκους. Εντάξει, εγώ και το Χρήστο ξέρω, τα λέγαμε. Ξέρω και τον Σταύρο και τον Χρήστο που είναι δίδυμο στον πάγκο της ομάδας. Όπως έβαλα μια πολύ καλή ομάδα, ήταν στα μέτρα μας. Είχαν πολύ καλή οργάνωση και σε τακτικό κομμάτι αλλά και σε διοικητικό σε αυτά τα πράγματα που έβλεπα. Ήταν δύο παιχνίδια που θα έλεγα ήταν ωραία. Για μένα στο πρώτο παιχνίδι που ήρθαμε 1-1 ίσως εγώ πιστεύω ότι ήταν μοιρασμένα τα ημίχρονα. Στο δεύτερο ίσως που νικήσαμε 2-0 ίσως το θέλαμε περισσότερο. Ίσως τα παιδιά θέλανε να δείξουν κάτι, να πάρουν τους 3 βαθμούς που τους έλαμε για πολλούς λόγους, είτε για ψυχολογικούς, είτε για βαθμολογικούς, που ήταν σίγουρα η βαθμολογία μετράει πολύ. Αλλά πιστεύω ήμασταν κοντά σε επίπεδο. Και γι' αυτό ήμασταν κοντά στη βαθμολογία. Πιστεύω ότι έχουν κάνει και πολύ καλή δουλειά. Και ο Σταύρος που είναι στην ομάδα ως προπονητής και ο Χρήστος που είναι μαζί του. Πιστεύω ότι δουλεύουν πολύ σωστά. Είχαν ένα πλάνο στο παιχνίδι τους. Βέβαια, είχαν νεαρούς παίχτες, όπως περισσότεροι σε αυτές τις θέσεις που βρισκόμασταν. Και πιστεύω είχαν ένα πολύ ωραίο σύνολο. Πολύ σύνολο. Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησες την προπονητική σου καριέρα από τις Ακαδημίες του Ατρομήτου, από εκεί. Ναι, ήμουνα 3 χρόνια. Υπάρχουν ταλέντα στην Αθήνα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει την ΑΕ Περιστερίου, τους λύκους, το Φυσιακό και να από τις επαγγελματικές ομάδες και να βρει κάποια ταλέντα. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά το θέμα είναι το μετέπειτα. Πώς τα χτίζουμε τα ταλέντα. Πώς προσπαθούμε να τα φτιάξουμε τα ταλέντα. Και αν τους δίνουμε την ευκαιρία, στα ερασιτεχνικά πλέον επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία των οικονομικών προβλημάτων που έχουν πλέον ο περισσότερος κόσμος, γι' αυτό τα βάζουν. Το θέμα είναι να παίζουν αυτά τα ταλέντα. Γιατί ταλέντο, ελληνικό ταλέντο υπάρχει. Και σε παίχτες και σε προπονητές που πλέον έχει ανέβει το επίπεδο, πιστεύω. Αλλά ποδοσφαιριστές με ταλέντο υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες. Και σε πιο μεγάλες και που μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερο επίπεδο.
αλλά δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε την υπομονή να δουλέψουμε. Δημήτρη, τι πιστεύεις, αν βλέπουν οι αρμόδιοι της ΕΠΣΑ που μπορούν να βελτιώσουν ώστε να γίνει καλύτερο το πρωτάθλημα, όλα τα πρωταθλήματα και των τριών κατηγοριών, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα να πάρουν κάποια απόφαση και να γίνει οι αγώνες, κάποιοι αγώνες ας πούμε που γίνονται πολύ νωρίς? Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Θα σου πω καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στο Γιάννη, γιατί με κάλυψε απόλυτα όσον αφορά τα ταλέντα. Τα ταλέντα υπάρχουν. Και υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι ότι πόσο ταλέντο έχει ο καθένας και πού μέχρι που μπορεί να φτάσει. Χρειάζεται υπομονή λοιπόν και δουλειά. Και θα πω κάτι και ας κατηγορηθώ γι' αυτό. Παιδιά, μακριά οι γονείς. Μακριά οι γονείς. Να μπορέσουν οι προπονητές να δουλέψουν. Όπου υπάρχουν οι γονείς κοντά, κακό κάνουν στα παιδιά. Μακριά οι γονείς. Αφήστε τους προπονητές να δουλέψουν. Έχετε εμπιστοσύνη στους προπονητές. Αν δεν σας αρέσει ο Κυριακός, ας πάτε στους λύκους, ας πάτε στην αεπεριστερίου που θεωρείτε ότι... Αλλά αφήστε τους προπονητές να δουλέψουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγάλη πληγή εντός εισαγωγικών, έτσι και του αθλητικού ποδοσφαίρου, οι γονείς. Οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή το παιδί τους έχει ένα αλφα ταλέντο, μπορεί να παίξει αύριο το πρωί στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η γνώμη μου. Και συγχαρητήρια στον Γιάννη, με κάλυψε απόλυτα. Από εκεί και πέρα, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί? Ασφαλώς στα γήπεδα. Τι άλλο? Εμείς παίζουμε σε ένα γήπεδο, σε ένα λεπόντρυπα, που κάνουν προπόνηση και αγωνίζονται κάθε αγωνιστή 8 ομάδες. Πώς καταλαβαίνετε, 8 ομάδες σε ένα γήπεδο, όχι είναι πολλές, είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Προπόνηση, τι ώρα γίνεται η προπόνηση? Κοίταξε, η προπόνηση, επειδή τα έχουμε βρει με τις ομάδες, τις υπόλοιπες, τις αλεπόδρυπες μεταξύ μας, είναι διαφορετικές ώρες. Υπάρχει όμως προπόνηση... Σε κανονικό γήπεδο ή σε μισό γήπεδο? Σε μισό, δεν μιλάμε, τι κανονικό. Κανονικό υπάρχει μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα, το οποίο το μοιραζόμαστε με την Ακαδημία, έτσι. Επειδή δεν υπάρχει χώρος, οπότε η αντρική ομάδα δεν έχει ποτέ ολόκληρο γήπεδο. Τουλάχιστον δική μας. Οι ώρες υπάρχει 9 ώρα το βράδυ, να τελειώσει δηλαδή 10.30. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν δεν είναι συνθήκες να μπορέσεις να βγάλεις ταλέντα, να γυμναστείς και να γυμναστεί ο ποδοσφαιριστής. Τώρα 8 ομάδες σε ένα γήπεδο, ξεκινάει την Κυριακή τα παιχνίδια 9, το χειμώνα 9 η ώρα. Πώς θα σηκωθεί, τι ώρα πρέπει να σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής? Και μιλάω για τη γάμα κατηγορία. Εμείς δεν ήμασταν φέτος στη γάμα, ήμασταν κάποια χρόνια πριν. 9 η ώρα λοιπόν ο ποδοσφαιριστής να ξυπνήσει από τις 6.30 για να ενεργοποιήσει, να ενεργοποιηθεί. Ποιος ποδοσφαιριστής τώρα θα πάει? Πρέπει να έχει πολύ μεράκι για να ξυπνήσει από τις 6.30 ώρα να παίξει μπάλα σε 9. Έτσι. Το πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερο, θα ήθελα μια παράκληση, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει χρηματική δυνατότητα στις ομάδες. Έτσι. Το ξέρουμε και ειδικά τώρα, γιατί για καταστροφή που έχει επέλθει σε όλα τα επαγγέλματα, θα πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να βοηθήσει η Ένωση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι ομάδες να τα απεξέλθουν. Οι μισοί παράγοντες, χρηματοδοτούσαν να πάρει περιπτώσει, ή γονείς, ακαδημιών κτλ., είναι καταστραμμένοι. Υπάρχει κόσμος, τεράστιο ποσοστό το οποίο είναι άνεργο. Πώς θα βοηθήσουν οικονομικά τις ομάδες? Και μιλάμε για τα βασικά, έτσι. Μιλάμε για τα βασικά τα οποία είναι εκδόσεις δελτίων, διαιτησίες. Δεν σου μιλάω να πληρώσω ποδοσφαιριστές κτλ. Υλικό χρειάζεται κάθε χρόνο. Πρέπει λοιπόν τώρα είναι η ώρα κάπου να βοηθήσει και η Ένωση τις ομάδες. Για να μπορούν να γίνουν, να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε για να κάνουν ανόδους και η επιβίωση πλέον υπάρχει. Και πιστεύω ότι το τοπίο του χρόνου θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα δούμε πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν τα είχαμε ζήσει και δυστυχώς ήρθε η ώρα να τα ζήσουν. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχει μια πανδημία, έτσι, η οποία είναι παγκόσμια. Έχει πλήξει όλο τον κόσμο.
το μεράκι μας εμάς είναι αυτό, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εσένα η δική σου άποψη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε ο κύριος Καβαδίας, ότι η Ένωση ίσως το μοναδικό που μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τις ομάδες είναι η μείωση των διαιτησιών, των δελτίων, γιατί όσο αφορά τα γήπεδα, δυστυχώς το ζούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και κάτι η Ένωση. Είναι πολύ δύσκολο. Εδώ εμείς κάνουμε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Καβαδέας. Εμείς κάναμε 2 φορές την εβδομάδα 9 ώρα το βράδυ προπόνηση. Βέβαια θα μου πεις ότι εγώ είχα την τύχη, ναι, τη μία φορά την εβδομάδα το είχα ολόκληρο, αλλά το είχα 9 ώρα το βράδυ. Και εμείς είμαστε 5 ομάδες στο Χαϊδάρι. Ευτυχώς ο Τάπητας είναι καινούριος, είναι καινούριο το γήπεδο. Και κάπως λίγο μετριαζόταν η κατάσταση, αλλά 9 ώρα το βράδυ. Βέβαια, κατόπιν συνεννήσεων με άλλες ομάδες, ναι, μπορεί να κάναμε και κάποιες ώρες νωρίτερα. Αλλά 2 φορές την εβδομάδα κάναμε 9 η ώρα και τελειώναμε 10.30, 11 παρά. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο απάνθρωπο, ειδικά το χειμώνα. Συνθήκες δεν μπορώ να τις περιγράψω, τελείως επικίνδυνες για τραυματισμούς, γιατί μιλάμε πάντα για αεραστέχνες ποδοσφαιριστές. Δεν έχουν τη μυϊκή μάζα, το μυϊκό ιστό, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας για να μπορέσει να τα απεξέλθει σε συνθήκες. Και εμείς ευτυχώς είχαμε πολύ λίγους τραυματισμούς, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και αυτό. Τάσο με υγρασίες, με βροχές, να κάνει ένας ευαισθένης ποδοσφαιριστής 9 ώρα το βράδυ προπόνηση, είναι τελείως απάνθρωπο. Βέβαια, δεν κατηγορώ το Δήμο, προς Θεού, ίσα-ίσα που τον ευχαριστούμε. Δεν υπήρχαν άλλες ώρες, υπήρχαν πολλές ομάδες, πολλές ακαδημίες, όπως σε όλα τα γήπεδα. Γι' αυτό και είπα ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι η Ένωση σε αυτό, παρά μόνο αυτό που είπε και ο κύριος Καβαδίας, ειδικά την επόμενη χρονιά που θα ζήσουμε κάτι, το πιστεύω αυτό που είπε ο κύριος Καβαδίας, δεν θα το έχουμε ξαναζήσει, πρόκειται για θέματα επιβίωσης. Δεν ξέρω πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ομάδες στη Β, στη Γ, γιατί δεν μιλάμε για την Α. Στην Α εκεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα, που υπάρχουν έμιστοι ποδοσφαιριστές. Εύχομαι για το καλύτερο, γιατί το εραστικό ποδόσφαιρο το αγαπάμε. Το έχουμε ζήσει χρόνια και το υπηρετούμε πολλά χρόνια και έχουμε ματώσει, Τάσο, φαντάζομαι όλοι μας, και εγώ και ο κύριος Καβαδίας. Εντάξει, ο Γιάννης είναι προπονητής, ίσως να μην έχει βιώσει το μάτωμα που έχουμε βιώσει εμείς σαν παράγοντες πιο πολύ. Ευελπιστούμε για το καλύτερο, ευελπιστούμε η Ένωση να κοιτάξει λίγο τα σωματεία, να μειώσει λίγο τα δελτία, τις διαιτησίες, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν οι πιο μικρές ομάδες εισαγωγικά, που δεν πληρώνουν ποδοσφαιριστές, που περιμένουν από τα ταλέντα, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης, να τους δώσουμε το βήμα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτό μόνο, Τάσο μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Γιάννη, εσείς στο κήπεδο υφέστου. Εμείς έχουμε... Και ομάδες. Είναι 4 ομάδες, συν τον όμιλο που έρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Εμείς έχουμε και χαρά και καινούργιο το γήπεδο. Δεν άκουσα τι είπατε. Συν και οι ακαδημίες. Συν τις ακαδημίες, βέβαια, πάντα όλοι έχουν από ακαδημία, έχουν κάποια αρκετά τμήματα στις ακαδημίες. Αλλά εμείς έχουμε τη χαρά ότι είναι καινούργιο το γήπεδο. Ο Δήμος μας Περιστερίου έχει φτιάξει τα 2 από τα 3 γήπεδα που έχουμε. Εντάξει, έχουμε ένα θέμα με τα χωμάτια που δεν έχουν φτιαχτεί. Θα είναι άλλα πράγματα που δεν αφορούν. Αλλά δεν αφορούν εμάς. Αλλά εμείς έχουμε ένα γήπεδο που είναι καινούριο. Είναι πολύ ωραίο σαν γήπεδο και το πλαστικό και ο χώρος μέσα είναι καινούργιοι, τα ποδητήρια. Βέβαια και εμείς, όπως όλες οι ομάδες, κάναμε 9 ώρα προπόνηση το βράδυ. Βέβαια είχαμε και το περσινό που δεν είχαμε γήπεδο, κάναμε 10.30 το βράδυ. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που σηκώνονται νωρίς. Το καλό με εμάς είναι ότι σε κάθε προπόνηση είμαστε το λιγότερο 20 άτομα, 22, γιατί ήμασταν μια παρέα. Ήμασταν όλοι μαζί. Αυτό ήταν το καλό. Δηλαδή, αυτό που κάναν τα παιδιά το αγαπούσανε. Και γι' αυτό ήμασταν όλοι μαζί. Το κέρδος μας ήταν ότι και τα παιδιά που ήταν εκτός αποστολής ήταν χαρούμενα. Ήταν μεγάλο κέρδος για την ομάδα μας. Χαρούμενα. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλανε να κερδίσει η ομάδα. Δεν είχαν αρνητική ενέργεια. Αλλά το βασικότερο είναι ότι είχαμε και εμείς χώρους να δουλέψουμε. Βέβαια, όλοι μισό γήπεδο, έτσι όπως όλες οι ομάδες.
Ναι. Μόνο μία φορά είχαμε ολόκληρο γήπεδο. Δημήτρη, να μας πεις και δύο λόγια για την Ακαδημία που πόσα παιδιά έχετε. Ναι. Εμείς έχουμε γύρω στα 120 παιδιά σε πολύ δύσκολες συνθήκες στην Κυψέλη. Να σημειώσω εδώ ότι η Ρίβερς Αλεπόδρυπας έχει και ένα 5x5, το οποίο είναι κατεστραμμένο εδώ για χρόνια. Και κάθε χρόνο τσοντάρουν οι ομάδες από την τσέπη τους για να μπορέσουν να κάνουν κάποια μπαλώματα. Αγωνίζονται οι μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Δύσκολα. Τι να σποτάσουν είναι δύσκολα. Δύσκολα. Όταν σε ένα γήπεδο προπονούνται άντρες, έφηβοι, παιδες, παμπέδες και πολλές φορές και τζούνιο, καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες δεν είναι οι ιδανικότερες. Αλλά ξέρουμε ότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία είναι πυκνοκατοικημένη, έχει πολλές ομάδες, έχει πολλά παιδιά. Το παραλεύουμε. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την Ακαδημία τη φτιάξαμε το 0, έτσι. Δηλαδή, εγώ με 2-3 άλλα παιδιά, όταν παραλάβαμε την ομάδα πριν από κάποια χρόνια, η ομάδα στην Ακαδημία έχει 0 παιδιά. Και μπορέσαμε σε κάποια χρόνια να τα κάνουμε 120. Και υπάρχουν κάποια παιδιά που συνεχίζουν τώρα την Ακαδημία και βοηθάνε τα παιδιά, αλλά δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με τις συνθήκες προπόνησης. Θα μου πεις τώρα τι μας λες. Τον πόνο μου λέω. Ξέρω τι να πω. Τον πόνο μου λέω. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια είναι, έχουν τα ίδια προβλήματα. Χρήστο, πιστεύω και εσύ είσαι έτσι, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εγώ δεν έχω την τύχη να έχω 120 παιδιά. Θα ήταν πολύ δύσκολο να έχω 120 παιδιά όταν υπάρχει ένα χαϊδάρι. Με την ιστορία που έχει το Χαϊδάρι, που έχει παίξει τα επαγγελματικά πρωταθλήματα σε επαγγελματικές κατηγορίες της Ελλάδος, να μπορώ να έχω 120 παιδιά. Εγώ έχω μεταβίαση 60 παιδιά, αλλά είμαστε μια οικογένεια, είμαστε πολύ κοντά με όλους τους γονείς, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά τους. Είμαστε τυχεροί σε εισαγωγικά που το επίπεδο των παιδιών της Ακαδημίας μας σε σύνολο δεν είναι τόσο υψηλό και λέω είμαι τυχερός γιατί δεν έχω τους μπαμπάδες και τις μαμάδες να είναι από πάνω μου. Είμαστε πολύ τυχεροί που μας έχουν αγκαλιάσει, μας πιστεύουν και αν δείτε και την πορεία που έκανε η K18 φέτος που σε πολλά παιχνίδια κατέβαινε με 11 παιδιά γιατί στο αντρικό υπήρχαν οι υπόλοιποι 7, θα δείτε ότι γίνεται μια αξιόλογη δουλειά. Έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή στην K18. Και από εκεί και πέρα είμαστε ευχαριστημένοι. Το έργο μας έχει αναγνωριστεί και από τις υπόλοιπες ομάδες του Δήμου, παρόλο που ήρθαμε πέρσι και μας κοιτάγανε λίγο καχύποπτα. Λέει, ποιοι είναι αυτοί, τι ήρθανε, τι θέλουν στο Χαϊδάρι, για ποιο λόγο ήρθανε. Είδαν ότι εμείς πρόγραμμα αθλητισμό δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε και να έρθουμε κόντρα με καμία ομάδα. Με όλες τις ομάδες έχουμε καλές σχέσεις, όλες τις ομάδες έχουμε εξυπηρετήσει από πλευράς γηπεδικού και ό,τι άλλο έχει χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα έχει φανεί, έχει γίνει και από το Χαϊδάρι και επίσημα, νομίζω Τάσο το έχεις γράψει και εσύ, μια άτυπη συνεργασία, όχι άτυπη, ουσιώδη συνεργασία σε όλους τους τομείς. Βέβαια με τον κορονοϊό μας διέκοψε, αλλά θα ξανασυνεχίσουμε τις συζητήσεις εκεί που τις αφήσαμε και αυτό είναι το ευτύχημα για την ομάδα μας, ότι αναγνωρίστηκε όλο αυτό που δείχναμε από πέρσι και το ποιοι είμαστε και το πόσο αγαπάμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Νομίζω ότι το έχουν δει όλες οι ομάδες της κατηγορία μας. Δεν μιλάω μόνο από πλευράς ποιοτικής παιχτών. Μιλάω σε οργανωτικά, όπως είπε και ο φίλος μου Σκαρπέλης. Προσπαθούμε να παρέχουμε στους ποδοσφαιριστές, στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μας τα πάντα και τα είχανε και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιώδες στους ερασιτέχνες. Γιάννη, εάν μας παρακολουθούν τώρα οι αρμόδιοι της ΕΠΣΑ, τι θα ήθελες να τους πεις εσύ ως ΑΕ Περιστερίου, με δεδομένο ότι υπήρχαν άλλες 8 αγωνιστικές και είχες έστω μια πιθανότητα να έχεις αποφύγει την γραμμή του υποβιβασμού. Εντάξει. Ό,τι και απόφαση να πάρουν, σε σεβαστούμε. Εγώ μιλάω πάντα εκ μέρους
σαν Γιάννης, γιατί δεν είμαι στη διοίκηση, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες που είχαμε ήταν αρκετές. Δηλαδή μπορούσε να γίνει ένα παιχνίδι, το παιχνίδι που αναβλήθηκε την Κυριακή, υπήρχαν πιθανότητες να κάνουμε μια νίκη, γιατί παίζαμε μια ομάδα λίγο πιο κάτω από εμάς και από πάνω μας, που ήταν 2 βαθμούς πάνω, παίζαμε τους πρώτους. Δηλαδή υπήρχαν πολλές πιθανότητες να ξεπεράσουμε τη ζώνη στην επόμενη αγωνιστική. Βέβαια... Δηλαδή αν η διακοπή γινόταν την επόμενη αγωνιστική, υπήρχε πιθανότητα να ήταν κάποια άλλη ομάδα κάτω από τη γραμμή. Ναι, υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες. Ναι, γιατί η Ιεράπολη που παίζαμε, που ήταν από κάτω μας, είχαμε αρκετές πιθανότητες να κάνουμε μια νίκη, γιατί παίζαμε και στην έδρα μας. Βέβαια, εντάξει, πάντα μιλάμε πιθανότητες, πάντα υποθετικά, όπως είπαμε και στην αρχή. Τώρα, οι απόφαση που θα πάρουν, πιστεύω και θέλω να είναι δίκαιοι προς όλους. Είτε σε ομάδες που πάνε να σωθούν, είτε σε ομάδες που πάνε να ανέβουν. Γιατί εγώ ως άνθρωπος έχω μάθει να είμαι δίκαιος και δεν μπορώ να πω μόνο για τις ομάδες που είμαστε εμείς που κινδυνεύουμε να παίζουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε όλες στο σύνολο τις ομάδες που είτε πάνε να ανέβουν είτε πάνε να πέσουν. Τώρα για μας, ελπίζω για την ομάδα να τη βρει σίγουρα στη β' κατηγορία. Γιατί η αλήθεια είναι οι άνθρωποι που και τα παιδιά έχουν δώσει όλο τους το είναι, όλη τους την ενέργεια στο να πετύχουν τους στόχους τους η ομάδα. Εμείς θα θέλαμε ως ένωση, σίγουρα, τα παιδιά, ο κόσμος, η διοίκηση, να μείνει στην κατηγορία. Τώρα, τι απόφαση θα πάρουν, ελπίζω να είναι οι πιο δίκαιοι. Οι πιο δίκαιοι, γιατί πάντα θα υπάρχουν αδικίες. Εντάξει, δεν είμαστε υπεύθυνοι να πω θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, αλλά σίγουρα υπάρχουν τρόποι ώστε να υπάρχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ομάδων να είναι σχεδόν ευχαριστημένοι. Δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Αλλά ελπίζω να πάρουν την πιο δίκαιη απόφαση. Ωραία. Δημήτρη, είσαι στην ίδια θέση με τον Γιάννη, στην ίδια βαθμολογική θέση. Εσύ τι θα ήθελες, τι προτείνεις? Την αλήθεια, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της ΕΦΣΑ. Αυτό το σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Επειδή αυτή την εποχή γράφονται πολλά, λέγονται πολλά, για να είμαστε δίκαιοι, ο καθένας τα λέει από την πλευρά του. Δηλαδή, ο καθένας κοιτάει πού είναι η ομάδα του και ανάλογα με τη θέση που είναι, εκφράζει τη γνώμη του. Εγώ είπα προηγουμένως ότι εμείς δεν έχουμε αδικηθεί από κανέναν. Έτσι, η πορεία της ομάδας, η θέση της ομάδας μέχρι τώρα, θεωρώ ότι είναι η θέση που μας άρμοζε. Όμως, επειδή στο ποδόσφαιρο πριν το τέλος, δεν πρέπει να προδικάσει τίποτε. Η ομάδα είχε 6 αγωνιστικές που ήταν αίτητη. Είχε παίξει με τους πρωτοπόρους, είχε βγάλει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Και από εδώ και πέρα μέναν 8 αγωνιστικές, οι οποίες ήταν εκτός από τα τάβλα που ήταν από πάνω μας, το μεταξύ μας παιχνίδι που υπήρχε στις 8 αγωνιστικές, τα υπόλοιπα ήταν σχεδόν με αδιάφορες ομάδες. Οπότε οι πιθανότητες ήταν υπέρ μας. Βέβαια, τα λέω όλα αυτά τώρα που έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, έτσι. Και είναι όλα όπως είπαμε προηγουμένως θεωρητικά. Όμως δεν πάβει να είναι μια άποψη αυτή. Δηλαδή, ο οποίος υποστηρίξει ότι ο Κυριακός είχε πολλές πιθανότητες, εγώ υποστηρίζω ότι ο Κυριακός είχε πολλές πιθανότητες να σωθεί, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν είχε. Του είπα, όπως είπε ο Γιάννης προηγουμένως, φωνώ απόλυτα μαζί του, κανένας δεν ήταν 100% ευχαριστημένος. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα φωνάξουν, κάποιοι που δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται, οι ομάδες που ανεβαίναν βάσει τη προκήρυξη δεν θα έχουν πρόβλημα, θα ανεβούν, αυτό φαίνεται. Τώρα, παίζει το τι θα γίνει με εμάς που είμαστε οριακά κατά τη ζώνη ή ακόμα και η 15η. Τι να πω, δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρουν. Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, αλλά σίγουρα θα έχουν κάποια κριτήρια με τα οποία θα βγάλουν τις αποφάσεις. Έτσι. Σίγουρα θα τα ζυγίσουν και δεν μπορείς να με συμφωνήσεις. Τι να κάνεις δηλαδή. Και αυτοί είναι σε δύσκολη θέση και εμείς είμαστε σε δύσκολη θέση. Σίγουρα πρωταθλήματα που δεν έχουν διακοπεί
κατοχυρώνονται κανονικά και από το πρωταθλήμα διακόπτονται για οποιοδήποτε λόγο, είτε πόλεμο, είτε πανδημία, είτε οτιδήποτε, δεν μπορεί να πεις ότι κατοχυρώνεις τη βαθμολογία και είναι δίκαιο. Έτσι δεν είναι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρθει και από εκεί πέρα το ξαναζητάμε. Ωραία. Χρήστο, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, σε ποιους θα ήθελες να αναφέρεις για τη φετινή σου πορεία ως νεοφώτιστος στη Β' κατηγορία? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί με μένα και τρέχουν αυτή την ομάδα και αφιερώνουν κόπο, χρόνο, χρήμα για να μπορεί αυτή η ομάδα να στέκεται στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο με αξιοπρέπεια και να μην βγαίνει και να παρουσιάζει ένα σύνολο μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που το έχουμε καταφέρει. Θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως αυτά τα άτομα. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά. Γνωρίζουν αυτοί ποιοι είναι. Από μόνοι τους δεν θέλουν να βγαίνουν μπροστά. Δεν είναι της δημοσιότητας. Είναι αξιόλογα άτομα. Κατά δεύτερο λόγο, θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο τον Παπαναγιώτου και τον Χρήστο τον Εσεσιάν, το τεχνικό δίδυμο που έχουμε φέτος. Και που εμένα προσωπικά η εισήγησή μου είναι να μείνει και του χρόνου. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Είναι δύο εξαιρετικοί χαρακτήρες. Είχαμε ένα πολύ ωραίο κλίμα στα αποδυτήρια. Παρόλες τις ατυχίες που είχαμε φέτος, γιατί όπως είπε και ο κύριος Καβαδίας, ποδοσφαιριστής που είχε έναν πατέρα που πίστευε ότι έπρεπε να παίξει στον Ολυμπιακό και δεν έπαιζε στους λύκους, έπρεπε να φύγει να ψάξει να βρει. Μείναμε το Δεκέμβριο με 18 ποδοσφαιριστές με το ζόρι. Παρόλα αυτά όμως αντέξαμε, μείναν εκεί αυτοί που έπρεπε να είναι και αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που αξίζουν και αυτοί συγχαρητήρια. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές και οι λίγο πιο έμπειροι όπως είναι ο Στρατιγαρέας, ο Καραμανόγλου, ο Σπύρος ο Δήμου, αυτοί οι 3-4, ο Αρτέμις που πήραμε τώρα ο τερματοφύλακας το Δεκέμβριο που δεν πρόλαβε το παιδί να παίξει παρά μόνο 4-5 παιχνίδια και αυτά ήταν όλα. Πολλά μπράβο σε όλους αυτούς που προανέφερα, στους γονείς της Ακαδημίας που μας στήριζαν και στα παιχνίδια, ερχόντουσαν και στα παιχνίδια, τον κόσμο των άλλων ομάδων που ερχόντουσαν και μας έβλεπαν και βλέπανε την προσπάθεια που κάναμε και το αναγνωρίζανε. Το Δήμο που με τα όλα προβλήματα που υπήρχαν που μας είχε παραχωρήσει και κάναμε προπόνηση. Όλα αυτά, όλοι αυτοί αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Ο Κόρμπος ήρθε καθόλου φέτος να σας δει? Φέτος όχι, δεν ήρθε ο Κόρμπος να μας δει. Είχε δικές του υποχρεώσεις, δικά του προβλήματα και αυτός με την ομάδα του, οπότε δεν περίσσευε χρόνος. Εδώ δεν είχε έρθει ούτε ο κουμπάρος μου, ο Λαζανάς να μας δει, οπότε καταλαβαίνεις. Ωραία. Γιάννη, θέλεις να αναφέρεις, να αναφερθείς σε κάποιους που ήταν δίπλα σου, στήριξαν την ομάδα στη φετινή δύσκολη σεζόν? Σίγουρα, εγώ θέλω να ευχαριστώ τους παίχτες μου, τους συνεργάτες μου, τον Σωτήρη τον Σκλάβο και τον Νίκο τον Λουρί, και σίγουρα τους ανθρώπους της διοίκησης, όπως και τον κύριο τον Σωτήρη τον Ρίζο, που αυτές τις δύο χρονιές με έχουν στηρίξει. Σίγουρα τους ανθρώπους που βάζουν τον κόπο τους και το μεράκι τους για την ομάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τώρα περιμένω να δω και τι θα γίνει. Περιμένω να μιλήσω και με την ομάδα. Αλλά τους ευχαριστώ όλες αυτά τα δύο χρόνια που ήμουν στην ομάδα, σίγουρα. Και από εκεί πέρα να ευχαριστήσω το πάνω απ' όλα τους παίχτες μου. Υπάρχουν ταλέντα στην ΑΕ Περιστερίου? Υπάρχουν κάποια παιδιά που μπορούν να παίξουν αύριο μεθαύριο σε ανώτερες κατηγορίες? Σίγουρα έχει παίχτες που αξίζουν να παίζουν σε παραπάνω κατηγορίες. Σίγουρα έχει παιδιά τα οποία έχουν πολύ ταλέντο. Αλλά όπως και αν το κάνετε, όταν τα παιδιά αυτά έχουν πολλές υποχρεώσεις πίσω τους, είτε δουλεύουν, είτε πρέπει να σηκωθούν πολύ πρωί μετά τη βραδινή προπόνηση, είναι δύσκολο να ανέβουν. Αλλά έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει πολλά μικρά παιδιά σε ηλικία που μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω.
Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα τι καταστάσεις θα βρούνε και πώς θα δουλέψουν όλο αυτό το διάστημα για να ανέβουν. Δημήτρη, εκτός από Κυζιακό, από ό,τι βλέπω είσαι και Γιουβέντους. Ρονάλντο, υπάρχει στο Κυζιακό? Όχι, είναι το γιου μου η αδυναμία, το γιου μου του μεγάλου η αδυναμία. Είμαστε ομαδικός εδώ, είμαστε εξίδες και Γιουβέντους ο μεγάλος. Ωραία. Ρονάλντο δεν είναι Κυζιακό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άκουσε να σου πω λίγο. Ταλέντα υπάρχουν. Και το λέω πέρα από πλάκα τώρα, έτσι. Θα περάσουν παιδιά πολλά. Θα περάσουν ταλέντα πολλά από τις ομάδες. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο ρόλο δεν θα τον παίξει ο προπονητής. Ούτε η διοίκηση. Θα τον παίξει ο πατέρας. Αν ο πατέρας θεωρεί ότι ήρθα στο Κυζιακό με 6 μήνες ή στην ΑΕΠ Περιστερίου ή στους Λύκους και σε 6 μήνες πρέπει να φύγω να πάω σε ΠΑΕ, το παιδάκι αυτό δεν θα έχει, δεν θα βρει τον δρόμο ποτέ. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή, επιμονή και εμπιστοσύνη. Εκεί θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά όλα από τις ακαδημίες, προπονητές, που είχαν πολύ καλή δουλειά. Έτσι, δεν έχω παράπονο με τη δουλειά τους. Και τους ανθρώπους που τρέξαν την ακαδημία, γιατί δεν είχα χρόνο να τρέξω την ακαδημία. Βλέπω μια εξέλιξη και με ευχαριστεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα γίνει κάποιος Ρονάλντο, μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να γίνουν καλοί άνθρωποι, πρώτα απ' όλα. Να αποφύγουν με τον αθλητισμό οτιδήποτε κακό υπάρχει στην κοινωνία. Τα ξέρουμε όλοι. Με αυτά τα δύο θεωρώ ότι θα έχουμε επιτύχει ένα 90%. Τώρα, αν θα βγει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα παίξει Super League ή στο εξωτερικό, μακάρι να βγει. Μακάρι να βγει, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Έχουμε να δούμε δύο ποδοσφαιριστές από την εποχή του Βασίλη του Δεσίλα, ο οποίος έπαιξε στην ΑΕθνική τότε. Το ζητούμενό μας είναι να μπορούμε να έχουμε παιδιά με υγιή σκέψη, θα μπορούν να στελεχώνουν αργότερα την ομάδα, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν νέοι, Δημήτρη, υπάρχουν νέοι παράγοντες, δηλαδή αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν παράγοντες, παράγοντες μπαμπάδες, καταρχήν. Μια κατηγορία είναι αυτή. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Και υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι είναι, υπήρχαν παράγοντες μάλλον, οι οποίοι ήταν του καφενείου. Έτσι, θα ξέρουμε όλοι αυτά. Οι παράγοντες μπαμπάδες, αν το παιδί του σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο, θα εξαφανιστούν. Το ξέρουμε. Έτσι το έχουμε ζήσει. Οι παλέμαχοι, λοιπόν, θεωρώ ότι οι παλέμαχοι και οι άνθρωποι της γειτονιάς, έστω για να δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, είναι αυτοί οι οποίοι θα μείνουν σε ένα σύλλογο. Αυτοί που αγαπάνε το σύλλογο. Και επειδή το Γκίζ είναι ένα μικρό χωριό, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, όλοι ξέρουμε την πορεία που έχει ο άλλος, αν έχει παίξει ποδόσφαιρο κτλ. Προσωπικά εγώ δεν έπαιξα πουθενά άλλου, δηλαδή. Από τα 14 μέχρι τα 35 που σταμάτησα, ήμουν στο Κυζιακό. Την αγαπήσαμε την ομάδα, προσπαθούμε για το καλό της. Κοίταξε να δεις. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν μπορεί να σου δώσω απάντηση. Αν αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Σαν Καβαδίας, αν με ρωτάς, βεβαίως και αξίζει. Είναι το πάθος μου, είναι η ζωή μου, είναι τα πάντα μου ο Κυζιακός. Κάποιος άλλος θα τα ακούσει, θα μου πει, τι λέει ο άνθρωπος τώρα, δεν πάει σε ένα καφενείο να βγει να πιει ένα ποτό. Όχι, προτιμάω να είμαι στο γήπεδο. Προτιμάω να δίνω τον ελεύθερο χρόνο στον Κυζιακό. Γι' αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μπορώ να σου απαντήσω από τη δική μου. Σαν Δημήτρης Καβαδίας. Χρήστο, η Λύκη Χαϊδαρίου τη νέα σεζόν, ποιος θα είναι ο στόχος? Νομίζω... Υπάρχει για κάτι καλύτερο ή θα είναι... Νομίζω τον προανέφερα, Τάσο. Δεν θέλουμε να ανέβουμε. Δεν υπάρχει τέτοια βλέψη. Να πάμε αλφα, να κάνουμε τι, να πάμε που αλφα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζητούμενο με τις υπάρχουσες συνθήκες. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ένα πλάνο σωστό,
να υπάρχει ένας προγραμματισμός, να παίζει η ομάδα όλο ποδόσφαιρο, να χαμηλώσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ το μέσο όρο ηλικίας. Θέλω να βλέπω μέσα παιδιά να είναι 15, 16, 17 χρονών να παίζουν και να πλαισιώνονται από 3-4 έμπειρα παιδιά, τα οποία και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Νομίζω αυτό είναι που και οι τρεις που είμαστε εδώ που μιλάμε, αυτό θέλουμε. Δεν νομίζω ότι ο Κυζιακός ή η Περιστερίου έχει στο πλάνο της ότι εγώ πάω για πρωταθλητισμό. Αν με ρωτάγες πέρσι, είχα πει σε μια ζωντανή εκπομπή ότι ναι, ο στόχος μου είναι πρωτάθλημα, όχι δεύτερος, πρωτάθλημα. Και το πετύχαμε γιατί πιστεύαμε και το θέλαμε. Φέτος και του χρόνου, σκοπός μας είναι όσο πιο ψηλά μπορούμε να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιαφέρει η ομάδα να κερδίζει μισό μηδέν, όπως λένε πολλοί παράγοντες καφενιακοί, όπως είπε ο κ. Καβεδιάς. Ας κερδίζω μισό μηδέν και δεν με νοιάζει να παίζει ποδόσφαιρο. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα μου, να το ευχαριστιόμαστε γιατί και εμένα είναι η ζωή μου η Λύκη Χαϊδάριου πλέον. Ζω για το ποδόσφαιρο, προτιμώ να είμαι στο γήπεδο παρά στην καφετέρια και νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες που ασχολούμαστε με τον ασθενικό αθλητισμό, αυτό είναι το είναι μας. Έτσι, εκεί βγάζουμε τον εαυτό μας, εκεί είναι τα νερά μας. Δεν μπορούμε μακριά από το γήπεδο και νομίζω αυτούς τους δύο μήνες σε μένα προσωπικά μου έχει λείψει πολύ το γήπεδο, μου έχει λείψει πολύ προπόνηση, μου έχουν λείψει τα παιδιά της Ακαδημίας. Νομίζω ότι όλοι μας έτσι το αισθανόμαστε και το βιώνουμε. Αυτά. Εγώ του χρόνου εύχομαι να είναι λιγότερο αγχωτική χρονιά. Σίγουρα θα είμαι καλύτερο στάσο. Σίγουρα έχω ποδοσφαιριστές, όπως είπα, 15, 16, 17 χρονών που πήραν εμπειρίες φέτος και του χρόνου μόνο καλύτεροι μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα, όσο πιο γρήγορα έρθει η παραμονή, τόσο καλύτερα για μένα του χρόνου. Αυτό είναι ο στόχος. Ωραία. Γιάννη, αδικήθηκε φέτος σε κάποιο παιχνίδι Αθλητική Ένωση Περιστερίου ή υπήρχε κάποιο παιχνίδι που το έχασες και πίστευε μπορούσες να το έχεις κερδίσει? Εντάξει, αδικήθηκε. Δεν πιστεύω ότι αδικηθήκαμε από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Πιο πολύ πιστεύω ότι αδικήσαμε στα περισσότερα παιχνίδια τους εαυτούς μας. Ενώ σε κατά βάση είχαμε, ίσως ήμασταν καλύτεροι σε μερικά παιχνίδια. Είχαμε και την κατοχή της μπάλας και κάποιες τελικές φάσεις. Μας έλειπε το κάτι παραπάνω. Το γκολ μας έλειπε σίγουρα, που τα παιδιά που μας έλειπαν σε εμάς, τα τρία είχαν βάλει... Το Ολυμπιακό δεν θα λείπει σε εμάς, ρε Γιάννη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι παίχτες που είχαμε μεσοεπιθετικά που πέρσι βάλανε 40 γκολ, μου λείψανε και οι τρεις. Η ποιότητά τους, η μία φάση που θα την κάνανε γκολ. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν πιστεύω ότι αδικηθήκαμε από κανέναν. Μόνο αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί κι εγώ προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε εμάς ως σύνολο, ως ομάδα, τι θα κάνουμε καλύτερο στο επόμενο παιχνίδι, πώς θα βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Αλλά κατά τα άλλα πιστεύω δεν είχαμε κάποια αδικία. Ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια σίγουρα. Λεπτομέρειες κρίνουν ένα παιχνίδι. Τώρα, είτε μία λεπτομέρεια χάσαμε ένα παιχνίδι, είτε μία λεπτομέρεια το κερδίσαμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι αδικηθήκαμε σίγουρα από κανέναν. Ναι. Ωραία. Κλείνοντας, Δημήτρη, έχεις από κάποια παράπονα να εκφράσεις? Έχεις? Δεν έχω παράπονο. Και από κανέναν δεν έχω παράπονο. Το μόνο παράπονο που έχω είναι από την τύχη, όπως είπε ο Γιάννης, σε ορισμένα παιχνίδια, αυτά μπορούσαμε να τα έχουμε πάρει και δεν τα πήραμε. Δεν είναι αδικία αυτό, έτσι. Απλώς έχω παράπονο από την τύχη, δεν μας ευνόησε. Τίποτα, δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Τα παιδιά, ευχαριστώ πολύ τους ποδοσφαιριστές όλους που δώσαν την ψυχή τους φέτος και τους προπονητές και τον Κώστα Τζαμπέτα που ξεκίνησε τη χρονιά. Και τον Περικλή, τον Παπαδοσταφυρόπουλο, του ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα στην ομάδα όλη τη δύσκολη αυτή χρονιά και μας στήριξε. Χρήστο, και εσύ, κλείνοντας, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, θα ήθελες να αναφέρεις κάτι άλλο? Εγώ θέλω να πω, γιατί εμένα δεν με ρώτησες αν είσαι ανθικά αδικημένος, ότι δεν υπάρχει αδικία
ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς αδικία στο ποδόσφαιρο. Τύχη ίσως να υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι αν κάτσουμε να μιλήσουμε, δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο για παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω, γιατί υπήρχε η έλλειψη του γκολ. Και αυτό που θέλω εγώ να εκφράσω σαν παράπονο στους εραστέχνες ποδοσφαιριστές πλέον, πρέπει λίγο να χαμηλώσουν λίγο τη μύτη, να δουν ότι είναι ερασιτέχνες και να μην αναφέρουν ποσά για να πάνε να παίξουν β' κατηγορία. Και αυτό το λέω, φίλε μου Τάσο, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, έχω παίξει μέχρι β' εθνική, και αυτές τις συζητήσεις που έχω κάνει με παιδιά 18, 20, 22, 24 χρονών και τα ποσά που ζητάνε, εντάξει, δεν υπάρχουν. Να δω τώρα χρόνου πού θα τα ζητήσουν και πού θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά, ποιος θα τους τα δώσει, που νομίζουν ότι από το ποδόσφαιρο μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να ζήσουν. Από το στόμα μου το πήρες. Δεν μπορούν να ζήσουν. Κάποια οδηπορικά, ίσως κάποιες ομάδες μπορούν να το κάνουν, όπως και εμείς πέρσι το κάναμε. Είχαμε πέρσι παιδιά που ερχόντουσαν από Ήλιον, Θρακομακεδόνες, τους καλύπταμε τα οδηπορικά τους. Μέχρι εκεί όμως δεν μπορείς να εξασφαλίσεις μισθό σε ποδοσφαιριστή. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είμαστε κρατική υπηρεσία, είμαστε μια αεραστεχνική ομάδα. Θέλουμε ποδοσφαιριστές του 6, αλλά να αγαπάνε αυτό που κάνουν παρά ποδοσφαιριστές του 9 και να ζητάνε και να βάζουν μπροστά το ποσό και να σου λέει, ξέρεις κάτι, πέρασε ο Σεπτέμβριος, δεν με έχεις πληρώσει. Όχι, αυτό δεν, σε καμία των περιπτώσεων, όσο είμαι εγώ σε αυτή την ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αυτό, να τεθεί σε τραπέζι μισθό σε ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο παράπονο που έχω στους ποδοσφαιριστές, αν με ακούνε οι εραστέχνες, που πιστεύω θα με ακούνε αρκετοί, να δουν το ποδόσφαιρο σαν μια ενασχόληση, να το αγαπήσουν, να μην το δουν σαν επάγγελμα. Αν είναι να γίνουν επαγγελματίες, θα φανεί μέχρι τα 17, πίστεψε με Τάσο. Μετά τα 18, 19, 20, δεν μπορείς να λες ότι πας να παίξεις επαγγελματικά. Έχει πετάξει το πουλάκι. Λίγο να προσγειωθούν και σε αυτό φταίνε οι πατεράδες. Μέχρι εκεί. Δεν θα το αναλύσω άλλο. Άρα συμφωνείς και με τον Δημήτρη. Που... Εννοείται. Ήταν... Το είπα εξ αρχής. Ωραία. Γιάννη, κλείνοντας και εσύ από την πλευρά σου, θα ήθελες κάτι να προσθέσεις, κάτι που δεν αναφέραμε? Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σε ευχαριστήσαμε αυτούς που θα με ευχαριστήσουμε. Τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Δεν ξέρω, ο Χρήστος, ο κύριος Δημήτρης, αν έχουν να πούνε κάτι άλλο. Εγώ να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Το πιο σημαντικό είναι η υγεία για όλους, για όλο τον κόσμο. Να έχουμε... Και να μπορούμε να απολαύσουμε αυτό που όλοι μας αγαπάμε. Πιο γρήγορα να πάμε στο γήπεδο. Και μας έχει λείψει πάρα πολύ. Πιστεύω όλοι το αγαπάμε και όλοι, και όλοι μας λείπει. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Πρώτα απ' όλα, ναι. Α, είσαι. Έχω γι' αυτό το κουσούρι, ναι, έχω γι' αυτό το κουσούρι. Πώς και ασχολήθηκες με τον Κυζιακό? Μένεις κοντά στην περιοχή? Εγώ πώς αποφάσισες? Είμαι γέννημα θέμα Κυζιώτης. Mm-hmm. Είμαι από την Κέρκυρα, αλλά ήταν μικρός στον Κίζη και εκεί πρωτόπαιξα και εκεί σταμάτησα. Έπαιξα πολλά χρόνια, έπαιξα 20 χρόνια. Την αγάπησα την ομάδα, αγάπησα τη γειτονιά, είναι η γειτονιά μου, είναι οι φίλοι μου, είναι οι παρέες μου. Δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου, δεν έχω ζήσει τον εαυτό μου ποτέ χωρίς ποδόσφαιρο. Τι να σποντράει. Δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται παράξενο σε ορισμένους, αλλά είμαι μια ζωή στο γήπεδο. Έχει ομάδα μου, είναι ο Κυζιάκος, εδώ είναι η περιοχή μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι κάπου αλλού. Χρήστο, μπορεί να βγει ένας συμμαντήρας από τους λίγους? Δηλαδή να κάνει την καριέρα που έχεις κάνει εσύ ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής από την τωρινή ομάδα? Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που έχουν τα εχέγγυα να γίνουν. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά ακόμα, θέλει λίγο υπομονή, θέλει να σκύψουν πάνω σε αυτό αν το αγαπάνε.
Και πάλι θα στο ξαναπώ, θα σου πω από δική μου εμπειρία ότι εγώ ποτέ δεν το είδα επαγγελματικά και γι' αυτό κατάφερα να γίνω επαγγελματίας. Δεν με ενδιαφέρει αν εμένα τα λεφτά. Εγώ πήγαινα να πληρωθώ και δεν με ενδιαφέρει τι θα πάρω. Ειδικά όταν πρωτοϋπόγραψα 18 χρονών στο Χαϊδάρι, δεν με ενδιαφέρει τι θα έπαιρνα. Υπόγραψα επαγγελματικό συμβόλαιο και δεν ήξερα τι έπαιρνα. Και ίσως γι' αυτό το κατάφερα, επειδή το αγαπούσα. Δεν το είδα ποτέ σαν επάγγελμα. Αλλά σε αυτό που με ρώτησες θα σου πω ότι έχω κάποια παιδιά που το αγαπάνε. Έχω κάποια παιδιά που φέτος πήρανε πάρα πολλές συμμετοχές, είτε ως βασική είτε σαν αλλαγή. Φαίνεται να το αγαπάνε. Αν συνεχίσουν να το αγαπάνε, ίσως πετύχουν κάτι καλύτερο στον ποδόσφαιρο. Γιάννη, και εσύ είσαι ένας νέος επαγγελματίας προπονητής. Δηλαδή, η προπονητική είναι το επάγγελμά σου. Αν δεν κάνω έτσι, δεν είναι... Έτσι είναι. Σίγουρα τα όνειρά σου θα είναι μεγάλα, δηλαδή. Και τα όνειρά μου και οι φιλοδοξίες μου, όπως όλων των παιδιών, αλλά άμα δεν δουλέψεις, δεν μορφωθείς, γιατί στο δικό μας το επίπεδο ως προπονητές, είναι η γνώση, δεν μπορείς να πετύχεις κάτι. Βέβαια, όλα αυτά είναι με βάση να έχεις το κεφάλι κάτω και να δουλεύεις. Με πολλή δουλειά και πολλή γνώση, πιστεύω μπορείς να πετύχεις πράγματα. Πώς και επέλεξες το ποδόσφαιρο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Από μικρό παιδί στα γήπεδα ήμασταν. Mm-hmm. Είτε στις σαλάνες, είτε στα γήπεδα, παίξαμε ποδόσφαιρο. Δεν σκέφτομαι τη ζωή μου εκτός ποδοσφαίρου. Δεν έχω όλα μου τα χρόνια από το ποδόσφαιρο τι έκανα. Τα πάντα. Είτε σαν, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, είτε μετά που έγινα προπονητής, που είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι ποδοσφαιριστής και τελείως διαφορετικό να είσαι προπονητής. Πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να εξελιχθούμε. Όσο εξελιζόμαστε σε αυτό που κάνουμε, τόσο θα γινόμαστε καλύτεροι. Εγώ πιστεύω κάθε μέρα να με βρίσκει λίγο πιο σοφό. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Καμπαδία, τον Γιάννη Σκαρπέλη και τον Χρήστο Σημαντήρα. Πάνω απ' όλα υγεία και... Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Να σε βλέπουμε στα γήπεδα. Να είστε καλά.